αρχίσουμε από μία άσκηση κάπως να ζεσταθούμε. Να μελετηθεί. Πάρτε να το σχεδιάσω. Αυτή εδώ πέρα οι 2-4 ακμή είναι από μέσα. Έχει όλες τις ακμές ίσες. Καταρχήν πόσες είναι τα δεδομένες. Είναι στο χώρο τώρα αυτό, δεν είναι στο χώρο. Είναι στο χώρο. Άρα το βιολίνο είναι ψηλή. Λοιπόν, για να κάνουμε μια αρχή, ότι το τετράεδρο, η θέση του, καθορίζεται πλήρως από δύο γειτονικές κορυφές. Αυτό συμφωνείτε ότι μπορεί να είναι έτσι. Εννοείται ότι άμα ξεχνούμε το 1 και το 2, αναγκαστικά ξεχνούμε το 3 και το 4. Εννοούμε ότι κατά τους μετασχηματισμούς το κέντρο βάρους, το κέντρο βάρους του τετραέδρου που είναι εσωτερικά τώρα, έτσι. Μπορούμε να πούμε διάφορους τρόπους, ποιο είναι το κέντρο βάρος, δεν αλλάζει. Έτσι μένει σταθερό. Αλλά επομένως αυτό το σημείο όμικρον είναι, και ας μην το πούμε, δεν αλλάζει και επομένως ξέρουμε ποιο είναι, και να ξέρουμε το 1 και το 2 για παράδειγμα. Κάνουμε ένα μετασχηματισμό. Τότε το 1 έχει πόσες επιλογές. Έχει 4 επιλογές, επί 2, 8. 4 επιλογές. Και από τη στιγμή που έχουμε επιλέξει που πηγαίνει το 1, που να είναι. Το 2 έχει 3. Το 2 έχει πόσες επιλογές. 3. Άρα τις 4 το 2. Το 2, 3 επιλογές. Γιατί πρέπει να είναι το 8. Άρα πρέπει να είναι 12. Άρα τάξη 12. Τώρα αξίζει τον κόπο να τις βρούμε τότε, το πώς συνοποιούνται. Φαντάσου ότι αυτό είναι ένα στερεό σώμα. Έτσι που είναι κανονικό στερεό σώμα. Έχει κέντρο βάρους, που είναι τώρα εσωτερικά το κέντρο βάρους, που σημαίνει ότι αν βάλουμε έναν άξονα, στηρίζουμε στο κέντρο βάρους, αλλά υποτεθείς ότι μπορούμε να το κάνουμε. Στέκεται, ας πούμε, έτσι με έναν άξονα, έτσι να στέκεται στο κέντρο βάρους. Αλλιώς, το κέντρο βάρους θα μπορούσε να οριστεί ως εξής. Παίρνουμε ένα τρισορθογόνιο σύστημα συνταγμένο και
και παίρνουμε όλα σε όλα τα σημεία και το κέντρο βάρους είναι το άθροισμα των διανυσμάτων όλων αυτών και του πλήθους των διανυσμάτων. Και δηλαδή θεωρούμε ότι βάζουμε μάζες, ίσες μάζες, το εμένα, εμβρίο, ίσως με τη μονάδα στις όλες τις κορυφές, αλλά το πάμε και από την άποψη της φυσικής, και θα είναι άθροισμα των αποστάσεων της μάζης, με το σύνολο της μάζης, και βρίσκουμε ένα σημείο. Αυτό το σημείο είναι το όμο. Το σημείο όμο. Αυτό είναι το κέντρο βάρους. Μπορούμε, και δοκιμάστε να το αποδείξετε, ότι αν οι κορυφές πάνε σε κορυφές για οποιοδήποτε συνεδρία, δεν αλλάζει το κέντρο βάρους ή το κέντρο μάζας. Άρα, το σημείο αυτό είναι σταθερό. Όπως την προηγούμενη φορά που λέγαμε για ένα εσόμενο τρίγωνο, που το κέντρο δεν αλλάζει. Και επομένως, κοιτάμε ότι οι δύο γειτονικές αυτές κορυφές, ανάλογα πού θα τοποθετηθούν, καθορίζεται πλήρως, γιατί αν ξέρουμε το 1 και το 2 τη θέση και το όμικρο, μετά μπορούμε να βρούμε και όλα τα άλλα τα σημεία και τα άλλα δύο. Συμφωνήσατε? Επομένως, η μία κορυφή τυχαία που μπορεί να πάει, αφού είναι 4 κορυφές, έχει 4 επιλογές. Από τη στιγμή που έχουμε, που πηγαίνει η μία κορυφή, η διπλανή θα πάει σε κάποια γειτονική, που είναι 3. Άρα ουσιαστικά. Το ερώτημα είναι όμως πώς κάνουμε κανένα λάθος. Ή ότι κάποια δεν είναι επιτρεπόμενη. Μπορεί κάποια να μην είναι επιτρεπόμενη. Όχι, γιατί το 1-2 γίνονται γειτονικά από την επάνωση. Εντάξει, παρόλα αυτά, καλό είναι αυτό, είπα, να δούμε πώς υλοποιούνται, ποιες είναι, να τις δούμε. Να τις δούμε. Μία συνεδρία είναι η εξής, να σταθεροποιήσουμε το ένα, φαντάζεστε εδώ είναι ένα ισόπλευρο τρίγωνο, και να στρίψουμε το 2 στο 3, το 3 στο 4, το 4 στο 2, αυτό είναι στροφή, εδώ είναι έτσι και με, αν από εδώ φέρουμε κάτι το, στο κέντρο του ισοπλεύρου τριγώνου, του απέναντι ισοπλεύρου τριγώνου, παίρνει από το κέντρο και μπορεί να λειτουργήσει ως άξονας περιστροφής, οπότε το 2 στο 3, το 3 στο 4, το 4 στο 3 θα είναι κατά 120 μήνες που βλέπετε αυτό. Ας την ονομάσουμε αυτή 2, 3, 4, θα μιλήσουμε αργότερα για τις μεταθέσεις και ας το διαβάσουμε ως εξής. Το 2 αποκονίζεται στο 3, το 3 στο 4, το 4 στο 2, αφού είναι το τέλος, και ό,τι δεν εμφανίζεται, δεν εμφανίζεται το 1. Ό,τι δεν εμφανίζεται, κάνουμε αυτή τη συμβαίνει, πηγαίνει στον εαυτό του. Αυτό είναι μία επιτεπόμενη στροφή κατά 120 μοίρες. Υπάρχει βέβαια και η άλλη. Πάλι γύρω από αυτό τον άξονα να έχουμε κατά 240 μοίρες. Το 2 στο 4, το 2 στο 4, το 4 στο 3, το 3 στο 2. Είναι και αυτή. Βέβαια, θα μπορούσε να πει κανείς και γιατί να πάρουμε το 2 και να μην πούμε το 3, αντί για αυτή δηλαδή, να πούμε το 3 στο 4, το 4 στο 2, το 2 στο 3. Αυτό είναι ένας διαφορετικός φαινομενικά τρόπος περιγραφής της ίδιας κίνησης. Είναι 120 μήνες κατά αυτό. Είτε έτσι το πούμε, είτε έτσι. Άρα επίσης θα μπορούσαμε να το πούμε και 4, 2, 3. Άρα οποιαδήποτε κυκλική μετάθεση, αυτό περιγράφει το ίδιο πράγμα. Διαλέγω με έναν τρόπο. Το ίδιο και εδώ. Έτσι. Βρήκαμε δύο διαφορετικές καταρχήν από τις δύο. Άλλη βλέπετε. Είναι και... Να σταθεροποιήσω ένα και τρία και να δώσω και τέσσερα. Άρα. Εκεί. Είναι η ίδια αυτή. Κάτσε να γράψουμε και τα άλλα με τις κορυφές. Να σταθεροποιήσω το 2. Αν σταθεροποιήσουμε το 2, θα είναι 1, 2, 4. 1, 4, 3. Μετά σταθεροποιούμε το 3 και θα είναι 1, 2, 4.
4-4-2 και σταθεροποιούμε το 4 που θα είναι 1-2-3 1-3-2. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6. Και ο ταυτοτικός είναι 9, έτσι. Είναι και ο ταυτοτικός. Σταθεροποιούμε ποιο. Σταθεροποιώ 2 τώρα. Ποιο. Έλατε. Αν σταθεροποιήσω 1-2 και αλλάξω 3-4. Αυτό δεν είναι, δεν είναι υλοποιήσιμο. Είναι αυτό που λέμε ότι καθορίζει τη θέση. Όχι, στο σχήμα. Δεν μπορεί να γίνει στο. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, όπως όταν είχαμε το ισόπλευρο τρίγωνο. Το ισόπλευρο τρίγωνο, οι κινήσεις που μπορούσαν να γίνουν στο επίπεδο, χωρίς να βγούμε από το χώρο του επίπεδου, ήταν οι στροφές. Περιάξουμε κάτι το εδώ. Δηλαδή αυτό να πάει εδώ, αυτό εδώ κλπ. Οι άλλες κινήσεις, περιάξουμε αυτό, έπρεπε να βγούμε έξω από το επίπεδο και να πάμε στον δυσδιάστατο χώρο. Αυτή η κίνηση γίνεται, αλλά πρέπει να βγούμε από τον R3 να πάμε στον R4 και μετά να ξανάρθουμε. Λέμε να μην κάνουμε αυτό, πραγματικά έτσι. Να μην κάνουμε έτσι, διότι αλλιώς δεν είναι υλοποιήσιμη αυτή η κίνηση. Περιμένουμε. Καταλάβατε τι λέω. Εννοείται, αλλά αλλοιώνει τη δομή του τετραεδρού. Δεν γίνονται στον πραγματικό χώρο. Πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει να κρατηθεί, είπε το 1 και το 2 και να αλλάξει το 3 και το 2. Αυτό δεν είπε. Ναι. Πώς θα φαντάσω ένα στερεό. Σε καρφώνει στην μια έδρα αυτή. Σε κόμπι. Στερεέ κίνηση. Χωρί να. Αυτό λέω, αλλά στη δομή του σχήματος, δηλαδή, για να... Κατά μία, είναι, να μην γίνει κάτι. Εκ των υστέρων, βέβαια... Δηλαδή, έχεις μία συνταγή μάζα, γιατί είναι αυτό κάτι. Δεν γίνεται. Αυτό τώρα, μαθηματικά, πάει ως εξής. Μπορούμε να αποδείξουμε ότι όλες αυτές οι 12 αντιστοιχούν σε μία γραμμική απεικόνηση, που η ορίζουσα είναι είτε θετική, είτε αρνητική. Μόνο των θετικών ορίζουσων έχει νόημα. Έχεις. Η φυσική δηλαδή δεν διδέχονται στην κίνηση. Αυτή έχει αρνητικό, αρνητική ορίζοντα. Το γιατί θα ίσω το δούμε. Αλλά όντως δεν το βλέπουμε ότι δεν γίνεται στο πραγματικό. Ναι, ναι, ναι. Τώρα πρέπει να δούμε άλλες. Θα σας πω εγώ μια άλλη. Λοιπόν, φανταστείτε έναν άξονα, ένα επίπεδο μάλλον, το οποίο είναι κάθετο εδώ στο 1-2, στο χώρο, και πάει έτσι, στο μέσο της ακμής 1-2, και περνάει και στο μέσο της ακμής εδώ. Βλέπετε το μέσο. Μαύρο. Και το 1 πάει στο 2, το 2 στο 1, το 3 στο 4, το 4 στο 3. Αυτό γίνεται. Το βλέπουμε. Αυτή θα μπορούσαμε να το γράψουμε. 1, 2, 3, 4. Ναι. Όχι, το βλέπεις ή να το ξαναπεί. Ναι, δεν το ξαναπεί. Όχι. Η άλλη είναι η συνέντευξη. Όχι, η άλλη είναι τα πρακτικό σε κεφάλι. Ή φαντάσου ένα άξονα ο οποίος περνάει από τα μέσα των δύο, η απέναντι, τα ζευγάρια των απέναντι διαγωνών στο τετράεδρο είναι το 1, 2, 3, 4, είναι το 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4 και είναι η 1, 3 που είναι ό,τι βλέπουμε και είναι η 2, 4 που είναι το εσωτερικά του. Η 2, η 1, 3, 2, 4.
Και βέβαια, εντάξει, τι σχέση έχουν οι ομάδες τώρα, ποιες είναι οι κυκλικές ομάδες, είναι οι κυκλικές ή όχι, θα το σκεφτούμε. Πρέπει να πάμε σε κάτι άλλο τώρα. Θα έλεγα να σκεφτείτε και το εξής, έχουμε έναν κύβο. Τι μπορούμε να πούμε για την ομάδα συνεδριών. Πόσες είναι, ποιες είναι. Κανονικές υπομάδες, υπάρχουν κάποιο νόημα. Και η ομάδα αυτή μπορεί να αποτελέσει και ομάδα για να κάποιο πολιορίο και τέτοια. Εγώ δέσω. Έστω λοιπόν η ομάδα. Ο κύβος είναι άσκηση. Πώς? Ο κύβος είναι άσκηση. Έτσι, να το σπίτι, για να στο δρόμο να το μην το λύσει πρώτος και μετά. Έστω η ομάδα και είδα η ομάδα. Αριστερή πλευρική κλάση. Τώρα, όσον αφορά την ορολογία, το σύμπλοκο προέρχεται από τη χημεία τους. Ξέρετε, θα σας πω κάτι ενώσεις και τα λοιπά. Τέλος πάντων, οι λέξεις είναι. Εδώ είναι η μετάφραση μαθηματικά γρήγορα από τέτοιες
μεταδίδουν τελείως στα ελληνικά. Άσετο έχει επικρατήσει και διάφορα, το οποίο δεν είναι και σωστά. Αλλά για ιστορικούς λόγους, παραδείγματος χάρη το εσωτερικό γινόμενο, διότι ενισμάτων, είναι αριθμός, είναι εξωτερική πράξη. Το εξωτερικό γινόμενο είναι διάνυσμα, όμως είναι εσωτερική πράξη. Έχει επικρατήσει όμως το πράγμα. Αν αρχίσουμε και το λέμε ενός, μόνο εμείς θα συνεργαστούμε. Πάντως αυτά, επειδή δημιουργήθηκαν από λατινοελληνικές γλώσσες, δεν έχουν τη λογική της ελληνικής γλώσσας. Δεν έχουν. Μπορούμε να πούμε και την αίσθηση. Δηλαδή, πολλές φορές αυτοί οι Αγγλοσάξονες όταν το ονομάζουν κάτι, το ονομάζουν ενδεχομένως. Έχουν δύο λέξεις τις οποίες τις κόβουν και τις ενώνουν. Λέξη αυτή δεν υφίσταται στα αγγλικά, ας πούμε, σαν λέξη. Ναι, και το λες έτσι σιγά σιγά το συνειδητοποιείς. Μια λέξη τελείως φτιαχτή. Ναι, εντάξει, θα μου πεις ότι είναι υπερβολικό να θέλουμε στα ελληνικά να φτιάξουμε. Ενδεχομένως μπορούμε να φτιάξουμε. Κλασικό παράδειγμα, είναι η λέξη ποδήλατος. Που να φτιάξουμε γλωσσολόγια, ας πούμε. Πολύ ωραία λέξη. Δεν ξέρω να συμφωνώ. Να φτιάξω όμως πήγα συμφώνεται τώρα. Είναι στην αντιφόρα δεν πρέπει λέξη. Τέλος πάντων. Ο μύος ορίζεται το αριστερό σου, το δεξιό σου. Τέλος πάντων, η άποψή μου είναι εκτός από το να αποδίδει το νόημα και να είναι και ωραία, ότι πρέπει να είναι και ωραία. Δεν πειράζει να το ψάχνει. Είναι. Λοιπόν, το δεξιό σύμβολο είναι το η ταχύ, είναι όλα τα στοιχεία της ομάδας, έτσι επιχεί, όπου το έτσι μεταβάλλει στην ύφη. Λοιπόν, δεύτερο, αυτό το χρειαζόμαστε, δεύτερο. Εάν το αριστερό σύμβολο ισούται με η ταχύ, για κάθε χι, τότε η ομάδα ονομάζεται τότε η ομάδα, για κάθε χι, τότε η ομάδα ήταν, ονομάζεται κανονική. Δηλαδή όταν τα αριστερά σύμβολα ίσως είναι τα δεξιά. Δεν είναι όλες οι ομάδες κανονικές. Τρίτον, προφανώς, αν η ομάδα η μεγάλη, η τζι, είναι αδελφιανή, έχουμε πάντα μετά. Η πράξη εδώ πέρα θα είναι η πρόσθεση και εφόσον είναι μεταδίδεται η πράξη, θα είναι όλες οι είναι αδελφιανή. Τότε όλες οι ομάδες της, όλες. Οι υπομάδες της είναι αβελιάνες. Είναι κατοχής. Βέβαια και αβελιάνες είναι. Φανταστείτε διαστητικά, τώρα θα την περιγράψω την κανονική ομάδα. Διαστητικά σημαίνει ότι έχουμε τη μεγάλη ομάδα G,
και σκοτώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την, με την ίδια. Αν δεν είναι κανονική, τότε υπάρχει κίνδυνος να καταρρεύσει όλη η δομή, δεν φτιάχνουμε τίποτα. Αν είναι κανονική, παραλέγουμε άλλο. Τα στοιχεία. Της Ζ προς Ήτα είναι τα σύντοκα Χ Ήτα όταν Χ είναι και στην Ζ. Τα στοιχεία λοιπόν είναι τα σύντοκα. Τι άλλο θέλω. Η πράξη στην Ζ δια Ήτα γίνεται ως εξής. Δεξιά σύντομα, το ίδιο, ένα αφού είναι ίσα, άμα είναι κανονική, έτσι. Το ουδέτερο στοιχείο είναι το ουδέτερο επί ήτα, το ουδέτερο αν πολλαπλασιαστεί γίνει η πράξη με κάθε στοιχείο της ήτα, είναι το ήτα. Άρα, το ουδέτερο στοιχείο είναι ένα χοντρό ουδέτερο στοιχείο, έχουν όλοι οι ήτα. Πράγματι γίνεται μονάδα, γίνεται μηδέν στην ομάδα πηγή. Τώρα, αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για πολλά πράγματα. Εμείς θα το χρειαστούμε ως εξής. Έκτον, την ομάδα. Ονομάζεται επιλύσιμη. Σχετίζεται τώρα με την Γκαλουά, δηλαδή θα το συνδυάσουμε ότι ένα πολυόνιμο έχει μια ομάδα Γκαλουά και αν η ομάδα αυτή είναι επιλύσιμη, τότε γίνεται με ριζικά. Αλλά δίνουμε τον ορισμό, τότε λέει η ομάδα δεν είναι επιλύσιμη, εάν υπάρχει σειρά υπό ομάδα, λοιπόν, κοιτάξτε, σχηματικά εδώ έχουμε την G, εδώ έχουμε την υποομάδα που έχει το δεύτερο στοιχείο, είναι οι δύο άκρες. Κάθε ομάδα έχει δύο υποομάδες. Το που έχει μόνο το δεύτερο στοιχείο και λίγο εκεί. Και κάπου να υπάρχει μια σκάλα, ήττα 1, ήττα 2, ήττα K, να φτάνει την G, εδώ να είναι το ήττα 0, ας το πούμε έτσι. Αρχίζουμε από το δεύτερο στοιχείο. Αυτό είναι μέσα στην ήττα 1, αυτό είναι μέσα στην ήττα 2 και ούτω καθεξής. Δηλαδή να είναι αύξουσα σειρά υποομάδων με ήττα άλλη κανονική υποομάδα, το ήττα άλλη και ένα. Δηλαδή κάθε όρος να είναι κανονική υποομάδα στην παραπάνω. Και ήττα άι και ένα, αφού είναι κανονική η ομάδα, ορίζεται η ομάδα του Νίκο, ως ήττα άι, απεδιανύει. Να τεμαχίσουμε κάπως, να πάμε με σκαλιά πάνω και να φτάσουμε στην G που όλα τα απειλήκα, όλα τα σκαλοπάτια είναι απειλήνια σωμάτια. Αυτό είναι ένας ορισμός από τον Δανουά. Σχετίζεται με τα ριζικά. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Η ομάδα απειλήκου. Λέει, δεν υπάρχουν λέγει. Δεν αναγκαίνει σίγουρα ένα πολύ. Μπορεί το χ ήττα από το ψ ήττα να μην κάνει ψ ήττα.
Ναι, γενικά η ομάδα πιλίκο δεν είναι πάντα αμυγενή. Για να είναι αμυγενή η ομάδα πιλίκο θα πρέπει τα χύψη να τη μαντήθουν. Θα πρέπει να είναι... Ναι, το χύψη ήταν, να ισούται με το ψυχή ήταν για κάθε διαδικασία. Άρα το χύψη να κάνει ψυχή. Ναι. Άρα τα χύψη. Όχι. Εδώ ίσως έπρεπε να πω και το άλλο με τις κανονικές υποβάλλες, γιατί αυτό θα σου είναι αμέσως το ίσιο. Άλλο ένα, 5 τόνους. Το χ ήταν, ισούται με το ψ ήταν, εάν το μονομέα, το ψ πλην ένα, το χ, ανήκει στο ίδιο. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, αν αυτό το ερμηνεύσεις ως διαφορά, το χ ήταν, παρόλο που φαινομενικά είναι διαφορετικά, μπορεί να λέεις και πότε είναι ήττα. Όταν η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο, αυτό είναι στην ήττα. Προσπάθησα να το ρωτήσω. Όταν ανήκει στην ήττα. Οπότε το ερώτημά σου, πότε το α, β, ισούται με το β, α, β. Εάν και μόνο με αν, το β, α στην πλην 1, επί α, β ανήκει στην ήττα. Αν και μόνο με αν, κάνω στις πράξεις εδώ πέρα. Εδώ θα είναι α, πλην 1, β, πλην 1, α, β ανήκει στην ήττα. Αυτό τώρα έχει και ένα όνομα, αυτή για κάθε ΑΒ, το συμβολίζουμε έτσι ΑΒ και λέγεται μεταθέτηση. Μετράει δηλαδή πόσο απέχουν τα στοιχεία Α και Β πραγματικά να μετατίθεται. Αν αυτός ο μεταθέτης είναι μονάδα, τότε ΑΒ σου μετάδα. Αν δεν είναι, τότε ανάλογα τι είναι το στοιχείο. Δηλαδή είναι αβελιανή, αν λοιπόν έχω μεταθέτηση, βρίσκεται μέσα στην ίδια κάθε. Και λέτε χ ήττα ίσον ψ ήττα, αν ψ ήττα δεν έχει κάνει ήττα. Ενώ άμα γράψω ψ ήττα ίσον χ ήττα είναι διαφορετικό. Ή χ πλην ένα ψ. Ή χ πλην ένα ψ. Γιατί ας πούμε βάζετε ψ πλην ένα χ και δεν βάζετε χ ψ πλην ένα. Το ίδιο. Γιατί αν το έλαθε, φάλετε. Η ομάδα αν έχει ένα στοιχείο, θα έχει το αντίθετό της. Και ο αντίθετος είναι κοίταξε, γιατί το χ ήταν, πες ότι ξέρουμε ότι μας κάνει ψ ήταν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το σύνολο αυτό, σαν σύνολο ισούται με αυτό. Άρα το χ επί το μέτρο στοιχείο είναι ένα στοιχείο εδώ. Θα ισούται με ένα από αυτά τα στοιχεία. Θα είναι της μορφής ψ, όχι αναγκαστικά, επί έτσι. Ωραία. Συνεπάγει. Το ουδέτερο τα αφήνουμε έτσι. Πάμε το ψ από εδώ, θα έχουμε ψ πλην 1, χ ανήκει στην ήττα. Ναι. Αλλά θα μπορούσαμε να κάνουμε και το εξής, το αντίστοιχο. Χ, ψ επί ουδέτερο μας κάνει... Ναι. Ναι, γιατί είναι για όλα τα αυτά, ή το ένα ή το άλλο, ναι. 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 Είναι συνεπτικά. Ωραία, θα... Ξαναλέχει πάνε και μετράει μεταθέτης. Μετράει πόσο απέχουν από το να μετατίθενται τα στοιχεία. Γιατί, αν βάλουμε, είναι το ουδέτερο στοιχείο αυτό, α πλην 1, β πλην 1, α β, πες ότι είναι το ουδέτερο στοιχείο. Κάνω την πράξη από αριστερά επί α. Οπότε θα φύγει αυτό και θα είναι β πλην 1, α β, ίσον ουδέτερο επί α, ίσον α. Ξανακάνουμε από αριστερά πάλι επί β, οπότε θα φύγει αυτό γιατί είναι το ουδέτερο στοιχείο και θα είναι αβ ίσον αριστερά λοιπόν έτσι στο βα. Αν λοιπόν είναι το ουδέτερο στοιχείο, αν είναι πολύ μικρό ο μεταθέτης, είναι μετατίθεται τα στοιχεία. Εάν δεν είναι, τώρα ανάλογα, δεν υπάρχει διάφορα στιγμή. Το λέμε πάντως και έτσι, ίσως δεν σας βεβαιώ, δεν θα κάνουμε πρόβλημα. Τώρα η ομάδα που παράγεται από τους μεταθέτες σε μια ομάδα λέγεται και παράγοντας υπόγραμμα.
διάστημα. Οπότε την επόμενη ώρα θα αποδείξουμε ότι η ομάδα άσκηση η δεύτερη είναι επίδυση. Η άλλη την τετραέδρο είναι επίδυση, αλλά θέλει λίγο περισσότερο. Αλλά η τέτοια είναι πολύ μεγάλη, ξέρω. Τι σημαίνει πρακτικά ότι είναι επίδυση η τέτοια? Η τέτοια μπορεί να είναι η ομάδα Γαλλουάγνος, το Ιωνίδου και το Βαθού. Όχι, ενώ η συγκεκριμένη τετραία με το τρίγωνο. Όχι, εσείς όταν λέτε τετραία, δεν θέλω να είσαι ισόμορφη με τετραία, έτσι. Ναι, όχι η συγκεκριμένη τετραία. Κάνουμε. Όχι, αλλά μπορούμε να την σκεφτόμαστε σαν με τις συγκεκριμένες και όλες τις όμορφες μεταξύ τους. Ναι, και το τι είναι επιλύσιμη, τι σημαίνει. Ας πούμε, είπατε ένα πολέμιο επιλύσιμο, το κατάλαβα. Είναι επιλύσιμη, σχετίζεται με αυτό. Ότι κάθε πολυόρμο... Ναι, αλλιώς δεν σημαίνει. Τίποτα σημαίνει άλλος, ότι μπορούμε να δούμε μια σειρά. Γεωμετρικά εννοείς. Ναι, γεωμετρικά δεν είναι. Ότι ενδεχομένως μπορεί να πρέπει να πολέμουν να μην γίνει μια κορυφή στην Ελλάδα. Εντάξει, μπορούμε να έχουμε ένα πόλεμο που να βλέπουμε τις ρίζες του σαν τρεις κορυφές. Κορυφές στο πλεύρο. Στο πλεύρο και να το πάμε έτσι γεωμετρικά. Τελείως γεωμετρικά. Να δούμε τις άξονες συνεδρίες του Πολιονίου. Αλλά είναι τόσο μικρά σχήματα αυτά που θα σου πρακτικά για ένα πολυόρμο αυτό, το ότι είναι λύσιμο. Είναι λύσιμο. Αν η ομάδα καλά είναι επιλύσιμη, εάν και μόνο μία, τότε τα τιμές του μηδενίζουν οι ρίζες του, εκφράζουν με ρίζικα. Βρίσκεις τύπο, δηλαδή που είναι κάτι πολύ ωραίο. Βρίσκεις τύπο, ναι. Ναι. Και αυτό είναι από εκεί άρχισε, από το καλό άρχισε αυτή τη στιγμή. Το καλό άρχισε, το καλό. Επιλύσιμες ομάδες άπειρες, αυτές είναι όλες περασμένες τώρα που θα κάνουμε κυρίως, άπειρες ομάδες που έχουν ομάδες πινάκων, πάμε σε ομάδες λίγο, σχεδίζουμε διαφορετικές εξισώσεις. Αλλά θα είναι μακριά. Και εκεί όλοι έχουμε επιλύσιμότητα. Άρα δηλαδή αυτά προέρχονται να προηγούνται του να πας να να επιλύσει, εξετάζει την επιλυσιμότητα, ας πούμε. Ιστορικά όμως δεν ήταν έτσι. Δεν ήταν έτσι. Ναι, ψάχναν, δεν βρίσκαν τη λύση και σου λέει, δεν υπάρχει. Ναι. Και το ζήτημα είναι καταγωγικά πώς πρέπει να εκτείνεται. Καλό είναι να το βλέπεις και από την αρχή όλη την εικόνα και μετά να πας στα επιμέρους. Εσύ που είσαι διδακτικός, ή να βλέπεις ένα. Ας πούμε διδακτικός, όπως είσαι, τους κάνει ξεκάθαρα ρήματα, τους κάνει στους προγραμματισμούς, τους υπάρχει ένα κίνδυνο.